Καλημέρα από την παγωμένη Ισλανδία εδώ με τα παιδιά. Παιδιά. Νίκο, πού είσαι, Νίκο. Κάπου εδώ πέρα να έχει ο Νίκο. Και πάμε για τον Μπρούαφρο. Που είχα ξεχάσει να πάω. Τέλεια. Άντε, γεια.
πόσο? Παιδιά, φτάσαμε στον Μπρούαρφο. Επιτέλους, μετά από πόσες μέρες και φωτογραφή, να τον φωτογραφίσουμε και αυτόν, ναι. Και να ολοκληρωθεί ακόμα ένας στόχος στη λίστα. Λοιπόν, παιδιά, φτάσαμε και στον Μπρούαρφος. Πάμε να τον φωτογραφίσουμε εδώ με την ξαδέρφη και τον Νίκο. Και είμαστε ready. Μετά από πόση ώρα στον δρόμο περιπλανόμενοι. Σαν τα γρήμια. Ρωτώντας, λες, πας στην πόλη. Ρωτώντας, πας στον Μπρούαρφος, παιδιά. Δεν γίνεται αλλιώς. Τα λέμε σε λιγάκι. Έλα. Εγώ ήμουν πολύ άνετα. Εσύ είσαι ο καλύτερος από όλους εκεί πίσω. Εσύ είσαι Δουάρ, άντε γεια. Μετά από τόσες μέρες βρήκαμε το Μπρούαρφος με τα ράχτη. Επιτέλους, παιδιά, επιτέλους. Γιατί δεν τον είχα φωτογραφίσει. Ήταν κλειστός ο δρόμος τη δεύτερη μέρα που θα έρθει για να κάνω τη φωτογράφηση. Οπότε σήμερα τον έχουμε μπροστά μας. Και εγώ, αλλά εγώ... Εδώ πίσω είναι το παιδί. Παιδιά, ακόμα ένα στόχος που δεν μπόρεσα να πάω. Ο καιρός. Και να είμαστε τυχεροί και για κάβωση. Αλλά σήμερα, γιατί θα πάω να ξαναδιανυχτερεύσω στο Σέλφος. Οπότε, παιδιά, σας αφήνω. Πάρτε ένα γκλίψ. Και λες με από το Μπρούαρφος, μαλέμος ο Φεναράκτης, φανταστικά γαλανά νερά, τυρκουάζ, και τώρα πάμε για μυστική τοποθεσία. Ο Δήμος, παιδιά, αυτή τη στιγμή είναι ο πετυχερός από όλους, η χαρά της πίσω, έχει σβήσει, κοιμάται, αντέγια, τον εμβλέπω, για πλάκα. Φρενάρισμα και πίσω. Όχι.
Κάτσε! Απρίλη σήμερα είναι η προτελευταία μέρα εδώ στην Ισλανδία. Δεν θα ήθελα να φύγω, η αλήθεια είναι. Δεν θα ήθελα να καθόμουν να λες 15 μέρες, 20, ένα μήνα, για να μην ειλικρινείς. Δεν πειράζει, θα ξανάρθω, πιστεύω θα ξανάρθω. Όπως λένε, η Ισλανδία είναι καταραμένη, λέει, η χώρα, λέει, γιατί όταν έρχεσαι μια φορά ποτέ δεν είναι μια φορά. Και μακάρι να ισχύει αυτό. Δεν ξέρω αν με φαίνεται. Βάλω μια έτσι μπας. Εδώ πίσω είναι ο καταράκτης. Εδώ πίσω. Κάπου είναι ο καταράκτης. Ο σκόγκαφος εδώ. Είμαστε μέσα στο βανάκι. Είναι 8:30. Ελληνικό καφέ, οτιδήποτε, για να ξεκινήσει η μέρα μας. Είναι εδώ, άντε γεια. Μου φαίνεται θα πάρω κι εγώ ένα τέτοιο αμάξι να το κάνω έτσι. Κάνε μια δοκιμή με τα παιδιά που με την ξαδέρφη μου που ήμουν εχθές. Θα πάμε στο ηφαίστειο. Αλλά η πρόσβαση δεν ήταν ακόμα ανοιχτή για hiking, έχει κλείσει. Μάλλον ήταν ανοιχτή, αλλά έκλεισε. Είδαμε τα παιδιά της Λάβας. Παιδιά, εντάξει, δηλαδή, το πρώτο πράγμα που μου ήρθε στο μυαλό ήταν ακούμπηξα τη Λάβα και αυτά, ήταν το πώς, τι οικοφαντικό ήχο θα είχε εκείνο το βράδυ σε αυτό το πεδίο. Μιλάμε για τόνους λάβας, όχι μαλακίες. Δυστυχώς δεν καταφέρα να φωτογραφίσω το ηφαίστειο. Θα το ήθελα πάρα πολύ, αλλά δεν έτυχε, αλλά δεν πειράζει. Έκανα άλλα πράγματα που... εντάξει, δεν είναι εισάξιο στο να βλέπεις ένα τέτοιο πράγμα. Δεν ξέρω να ακούνε. Αυτά, παιδιά μου, είναι ανεμοθύελες. Αυτό που ακούτε το είναι τα χαλικάκια που τα πουσκάνε πάνω στο αμάξι. Ωραία πράγματα, ισλανδικός καιρός.
Οπότε ναι, δεν φωτογραφίσαμε το ηφαίστειο, φωτογραφίσαμε έναν άλλο καταράκτη που έψαχναν τον Ευρώ δύο μέρες. Γιατί έχουν κλείσει τον δρόμο, τον κανονικό που είναι για να έχει πρόσβαση, και έχουν ανοίξει άλλο δρόμο, το οποίο δεν έχει ενημερωθεί από το Google Maps, οπότε καταλαβαίνετε σε τι φάση βρέθηκα, πού βρέθηκα και πάει λέγοντας. Πάλι καλά, όπως είπα και πριν, οι Ισλανδοί είναι γενικά πολύ φιλόξενοι, πολύ να βοηθήσουν, δεν έχουν... Και βρήκα μια γυναίκα στον δρόμο, στη μέση του πουθενά. Αυτά είναι. Στη μέση του πουθενά και ήταν διατεθειμένη να με βοηθήσει. Πήρε και τηλέφωνο κιόλας σε ένα φίλο της, να της πει που είναι διαδρομή. Και κάπως έτσι βρεθήκαμε στον Μπρούαρφος. Ένας φανταστικός καταράκτης. Πολύ ωραίος, πολύ ωραίος. Είχε και ωραία χρώματα όταν τα πήγα. Το νερό ήταν, είχε αυτό το μπλε με λίγο άσπρο μέσα. Ήταν έτσι λίγο μυστήριο το σκηνικό όλο του νερού. Που είναι καλό βέβαια για μένα. Σήμερα θα κατεβούμε στο Ρέικιαβικ. Θα δούμε το Ρέικιαβικ. Να κάνουμε μια βολτούλα στην πόλη. Και το βράδυ θα πάω να μείνω βασικά στο camp, το πρώτο camp που έμεινα όταν ήρθα. Δηλαδή εκεί που ξεκίνησαν, να κλείσει και ο επίλογος του ταξιδιού αυτός. Τα συναισθήματα είναι λίγο ανάμεικτα, είναι λίγο περίεργα, η αλήθεια είναι. Είναι αυτά που βλέπουμε σε ταινίες, κάτι τέτοιο. Έζησα εδώ. Που λες, άρα δεν πρόκειται να γίνονται μόνο στις ταινίες. Μερικές φορές όμως άλλα που γίνονται και βρίσκεσαι εσύ να είσαι ο ηθοποιός της εκάστοτης ταινίας. Να φτιάχνεις το δικό σου σενάριο, ρε παιδί μου. Πώς θα κυλήσει η ταινία σου. Δεν ξέρω ρε παιδιά, δεν ξέρω τι να πω. Θα σας αφήσω τώρα να πιω τον καφέ μου, να απολαύσω λίγο τον καταράκτη τη θέα. Και θα τα πούμε σε λιγάκι πάλι. Έτοιμοι μάγκες μου. Ξεπαγώσανε. Κάθε ένα αυτοκίνητο. Θα τον δω κάθε πρωί. Θα ρίξω ένα τεταρτάκι προς άλλο. Το αμάξι άλαμα να ξεπαγώσουν τα πάντα εδώ πέρα μέσα. Και φύγαμε για την πόλη του Ρέικιαβικ. Πάμε. After 150 meters, make a U-turn.
solo traveling music. At the end of the road, turn right. Where are you going to? To Grindavik, close to Reykjavik as possible. Okay, I'm going to Reykjavik. Oh, could you take me, please? Yes, of course. Thank you so much. It's open. I think it's open, the door. Hold on. It's a little bit mess. Manuela, yes, yes. Γεια σου, Νίκο. Hello. Εδώ, παιδιά, γυρνάμε στο Ρέικιαβικ, τα σαρουκάκια. Σαρουκάκια in Iceland. Τα σαρουκάκια στα σοκάκια του Iceland. Χωριό έρχεται εδώ, νησί. Αλλά έχει λίγο κρύο το νησί. Πιο κρύο έχει εδώ, πάρα πολύ μικρό. Καράβια. Vikings. Όχι, εντάξει, είναι το σουσπαστικό. Παύλο τη Σκοπάρ, ωραίο, μ' αρέσει. Όχι, Σκοπάρ, τη Σκοπάρ. Food for restaurant. Πάρε πατινάκι, πάμε για βόλτα.
και το ηφαίστειο δεν ξέρω πώς μπορεί να. Αν είχαν το hike ανοιχτό, ενώ δεν θα πήγαινε, θα ήμουν ήδη εκεί πέρα, δεν το συζητάμε. Πήγαμε να κάτω στο Reykjavik, ωραία, ωραία πολύ. Περπατήσαμε εκεί πέρα λίγο, με τον Μανώλη και τον Νίκο. Και στο Rainbow Street και στην εκκλησία του Μεγάλη που έχουμε. Κάναμε ωραίες φωτογραφιούλες. Πήγαμε το καφεδάκι μας. Ήταν τέλεια. Και τώρα πάμε στον χώρο που ξεκίνησε η όλη κατάσταση. Θα μπορούσα να μείνω κάτω από τις ξαδέρφες, γιατί αυτό το είπε κιόλας. Αλλά προτίμησα να πάω ξανά στο camp που από εκεί ξεκίνησε η πρώτη μου μέρα. Εκεί ήταν και ο επίλογος.
course of the road for 10 kilometers. Καλησπέρα, φτάσαμε στο camp. Απέναντί μου βρίσκεται το ηφαίστειο. Δεν μπορώ να πλησιάσω, παιδιά, αρκετά τελικά δεν γίνεται. Το προσπάθησα, αλλά
Τώρα να δω καμιά κοκκινίλα, μπορεί να βγάλω καμιά λήψη. Λοιπόν, και τώρα ήρθε η επίμαχη στιγμή και η επίμαχη ώρα. Να σας δείξω το βανάκι μου, το χώρο που με μετέφερε, παιδιά, με πήγε παντού. Την κουρτίνα και την χαντήλια. Με πήγε παντού, με συντρόμευσε τις πιο δύσκολες νύχτες, με τη σχιονοθύελα, με ανέμους, με. Κουβαλούσε το όνειρο. Πήγαινε το όνειρο στους προορισμούς του. Λοιπόν, πάμε να το δείτε απ' έξω πως είναι. Αν και το έχετε δει, είναι λίγο... Θέλει ένα πλησιματάκι, αλήθεια. Οπότε, να σας κάνω μια περιμετρική και θα το δούμε και μετά από μέσα. Πάμε να δούμε. Εδώ το ραφάκι με τα εξαρτήματα. Εδώ είναι το ραφάκι με τα εξαρτήματά μου. Το κρεβάτι, όπως είπα, γιατί δεν θα με ακούτε με τον αέρα. Εδώ έχω τη φωτογραφική μου μηχανή. Και εδώ είναι το ψυγείο με τα τρόφιμα. Το γκαζάκι μου, ο νεροχύτης μου. Και πάμε να δούμε πάλι από μέσα. Στο μέσα χώρο. Περιμένετε να δείτε. Μόλις κλείσω τις κουρτίνες. Εδώ. Κλείνουμε και αυτή. Έξω ο αέρας, παιδιά, οργιάζει. Γιατί είμαστε κοντά στον Ατλαντικό ωκεανό. Ναι. Εδώ πέρα πάνω αυτό είναι η θέρμανση. Χωρίς αυτό το βράδυ δεν κοιμάσαι. Έχει πολύ κρύο. Να κλειδώσω λίγο. Για να σβήσει το μέσα φως. Έκλεισε το μέσα φως. Έχει εδώ το φωτάκι του για το βράδυ. Θες να διαβάσεις κανένα βιβλίο, να αράξεις και τα σχετικά. Κλείνουμε αυτό. Ερχόμαστε εδώ πέρα. Εδώ είναι η μπαταρία μας. Αυτό πρέπει να είναι πάνω από τα 12 βολτ. Τώρα είμαστε 14,1. Είμαστε μια χαρά. Αυτή είναι η δεύτερη μπαταρία που ελέγχει ψυγείο, την θέρμαση του αυτοκινήτου. Όχι αυτή που δουλεύει η μηχανή. Η θέρμαση για το εσωτερικό, τα κοιμάμαι το βράδυ. Εδώ έχω τα USB ports. Εδώ έχω για να μπαίνει το inverted μου, να μου δίνει 220 για να φορτώνω τις κάμερες. Επίσης, εκεί κάτω έχει ακόμα ένα, εδώ πάνω έχει ακόμα ένα, εδώ έχει μπρίζα και στο μπρίζ μπροστά. Και το cool είναι αυτό. Το ανάβεις το βραδάκι. Απλά για κάποιο λόγο δεν μου δώσαν το χειριστήριο για να αλλάζω χρώματα, δεν με πειράζει. Και τώρα πάμε μπροστά. Μπροστά η κυρία βαλίτσα μας. Εδώ το πόνεμα. Το τάμπλετ που μας πήγαινε με το GPS όπου θέλαμε. Η θέση του οδηγού. Παιδιά, το αυτοκίνητο είναι αυτόματο. Αυτόματο εννοώ σε θέμα χειρισμού, φώτα και τα σχετικά. Είναι με ταχύτητες. Γιατί μου αρέσει να οδηγώ με ταχύτητες. Η αλήθεια είναι, δεν μου αρέσουν τα αυτόματα. Και ναι, αυτό ήταν το παλατάκι μου, παιδιά. Για αυτές τις 13 μέρες αύριο που θα το παραδώσω. Εδώ ξανά. Γλυκασίες. Νούντλους να έχει να φάει και ο Θεός. Και αυτό είναι Volkswagen Caddy του 2022. Ωραίο το βανάκι μου, έτσι δεν μπορείτε να πείτε. Πέρασα καταπληκτικά εδώ πέρα μέσα, παιδιά. Πέρασα όμορφα πράγματα, όμορφα συναισθήματα, γέλιο, χαρά, λύπη, όλα, όλα, με ό,τι αυτό συνεπάγεται και ό,τι μπορεί να καταλάβει ο καθένας. Θα μου λείψει πάρα πολύ. Δεν ξέρω, τις πρώτες μέρες που θα γυρίσω Ελλάδα θα είμαι σε φάση που είναι το βανάκι, να αράξω μέσα. Αυτά, τα υπόλοιπα θα τα πούμε πιο βραδάκι. Γιατί δεν είναι τώρα ακόμα η ώρα. Τα φιλιά μου τα λέμε το βραδάκι. Αλλαγή πλεύσης, παιδιά. Φεύγω από το κάμπ. Πάω για το ηφαίστειο. Μόλις μίλησα με μια γνωστή, μια που γνώρισα σήμερα. After 800 meters, turn left. Πήγαινε για το ηφαίστειο για να τραβήξει λήψη με τον drone.
και μόλις με ενημέρωσε ότι τους έχουν αφήσει να πάνε σε ένα συγκεκριμένο σημείο όπου έχουν την καλύτερη θέα από εκεί πέρα που θα μπορούσε να αφήσουν να πάνε. Οπότε παιδιά, οδεύουμε προς την Ελλάδα. Για να δούμε. Δεν θα είμαστε τυχεροί. After 300 meters, turn left. Οπότε φεύγει τώρα λίγο προσοχή η αλήθεια. Ο αέρας έξω, παιδιά, έχει αρχίσει και οργιάζει, όχι αστεία. Οι ρηπές του ανέμου είναι αισθητές μέχρι τον εγκέφαλό μου. Όχι, Θεέ μου. Δείτε το πέρα. Βλέπετε τώρα να το έξω μπροστά. Thank you.
κάθονται φιστιάκι προς τα παιδιά, το βλέπετε. Σήμερα συνέβη κάτι πολύ φανταστικό. Δεν μ' άφησε να φύγω έτσι παραπονεμένος. Ο Θεός, η ανώτερη δύναμη, δεν ξέρω ποιος ρε παιδιά, αλήθεια, πραγματικά δεν ξέρω ποιος. Αλλά είδα το ηφαίστειο να εκρήγνεται. Παιδιά, δεν υπάρχει. Δεν υπάρχει. Να ακούσει αυτό το νιό του. Να έρχεται από μακριά, από όπου μιλάμε αρρώστια. Αρρώστηση. Και όλα αυτά ξεκινήσανε, παιδιά, από ένα autostop. Ερχόμενος από το ΚΑΠ το πρωί για το Reykjavik, με σταμάτησε μια γυναίκα, έκανε το stop και σταμάτησα να την πάρω γιατί ήταν φορτωμένη. Είναι από την Πολωνία, δουλεύει εδώ πέρα και της αρέσει να κάνει λήψη με τον drone. Και της λέω, πού θα πας σήμερα, τι θες να κάνεις? Μου λέει, θα πάω στο ηφαίστειο. Μου λέει, θέλεις να έρθεις? Λέω, δεν ξέρω ρε παιδί μου, γιατί δεν ξέρω μα εκεί λάβα και κουτουλού, 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 κουτουλού. Ήμουν και λίγο κουρασμένος. Και ξαφνικά μου στέλνει μήνυμα και μου λέει, έλα γρήγορα, μην το χάσεις, είναι... Και ήμουνα ήδη στο κάμπ, όπως κατέβηκε στο βιντεάκι, και απλά παιδιά πήγαμε στα μάξι και έφυγα. Έχει πιάσει βράδυ που δεν ήθελα να οδηγώ βράδυ στην Ισλανδία. Πραγματικά δεν με ενδιαφέρει. Φωτογράφησα το ηφαίστειο, φωτογράφησα σέλα, φωτογράφησα πάγο, φωτογράφησα φωτιά. Το ταξίδι μου πιστεύω ότι... Δεν ξέρω, αυτή η χώρα που έχει κάτσει πολύ καλά, ρε παιδιά. Ναι, ό,τι πεις αγόρι, ό,τι γουστάρεις, πήγαινε έμεση, ξέρεις που. Αυτά. Μπορώ παιδιά τώρα να σε αφήσω, γιατί έχω οδήγηση. Αυτό δεν μπορώ να πω κάτι άλλο. Τα λέμε παιδιά.